πάμε, γεια. Τι με γεια. Δεν βλέπετε αλλαγές στο πρόσωπο της Σάσας. Ναι. Τώρα με τις βροχές μπορούμε να μπούμε και κάτω από τα φρύδια της. Φίλοι μετά σου λέει παρακάτω. Κάπως πρίστηκε λίγο. Γιάνωσε εδώ λίγο. Με γεια του μποτοξάκι. Με γεια του μποτοξάκι. Έκανες μποτοξ, βρε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Ζέτα Μακρυπούλια Σάσα. Η οποία ήταν καλεσμένη στην Ελένη Μενεγάκη. Βεβαίως. Το ζετάκι μου, το κοριτσάκι μου. Της λείπει τον Τάση τη Ζέτα. Τη Ζέτα αυτά. Τη κρατάει σχέσεις. Κρατάει σχέσεις με κάποιον από τον Dancing with the Stars. Θυμάστε, ένα κολλητή, ας πούμε, με το Λάτσιο. Κάνανε παρέα. Κάνανε. Κολλητή. Συνέχεια μαζί του έβλεπα έξω. Ναι, να δούμε τι λέει η Ζέτα. Υπάρχουν φιλίες, παιδιά, showbiz. Ή όλα είναι μια μούφα. Και θα είναι στον Αλφα. Είπε ότι μπορεί να τη δούμε να κάνει κάτι στον Αλφα. Ισχύει. Ισχύει η υποθέμηση. Θα σου πω πότε μου έλειψε. Την πρώτη Κυριακή που βγήκε στον αέρα, εγώ είχα πρόβες. Για ένα διάστημα, κάποια στιγμή σε ένα διάλειμμα, κάπου το μεσημέρι, μου ήρθε αυτό το συνέστημα του ότι αχ, τώρα θα ήμουν εκεί, τώρα θα βλέπα τα ζευγάρια, θα έκανα αυτό. Άρχισα λίγο, ξέρεις, να λειτουργώ και όπως θα έκανα αν ήμουν εκεί, η συνήθεια, ξέρεις πώς με πήγε. Αυτό ένιωσα. Α, τώρα πώς το σκέφτομαι. Εύκολα βλέπω έτσι τα πράγματα. Στα επαγγελματικά κλείνουν τα πράγματα. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι όταν ας πούμε πήρα την απόφαση και έφυγα από το γραφείο και έφυγα από το κανάλι για μια εβδομάδα δεν το είχα στο μυαλό μου. Δεν είμαι ανέστητη. Το είχα στο μυαλό μου. Εσύ, αλλά μετά σε παίρνει και η ζωή. Σαφέστατα και μου έχει λείψει, σαφέστατα και έχω στεναχωρηθεί. Απλώς δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και είμαι αλλά και τυχερή. Αυτό, αυτό το έχουμε καταλάβει. Είμαι και τυχερή, γιατί κάνω κάτι που μου αρέσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να το διαπραγματευτώ ώστε να μην νιώθω καλά πράγματα μόνο γι' αυτό. Με τους ανθρώπους που συνεργάστηκε στο dancing, έχεις επαφές. Με κάποιους έχω, ναι. Όπως. Ήταν πίσω από τις κάμερες, δεν τους ξέρετε. Από αυτούς που ξέρουμε κανέναν δηλαδή. Από αυτούς που ξέρετε έχουμε το Φωκά που δουλεύουμε μαζί. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι πια στο dancing ο Φωκάς. Τι να κάνω, το Φωκά έχω όμως σχέσεις από 13 χρονών, οπότε δεν θα είχαμε ούτως ή αλλιώς. Δεν έχει τύχει να μιλήσω με κάποιον άλλον. Εγώ πάντως δεν νομίζω ότι έκανε κολλητή παρέα με κάποιον. Με το Λάτσιο έκανε. Παιδιά, να δούμε κάτι. Στη δουλειά αυτή που λέγεται τηλεόραση, είναι μοιραίο όταν κάθε μέρα σου είσαι με κάποιου ανθρώπου ή κάθε Σαββατοκύριακο και τα λοιπά σε μια εκπομπή έτσι μεγάλη τηλεθέαση και που πάει καλά και δένεσαι και να σου. Να κάνει παρέα και μετά να χάνεσαι. Δεν είναι κάτι κακό δηλαδή. Μην τρελαθούμε κιόλα. Δηλαδή δεν είναι επειδή κακολάσχο τη Ζέτα δεν μιλάει με το Λάτσιο. Φαντάζομαι ότι αν βρεθούν έξω θα μιλήσουν. Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά θέλω να σου πω. Δηλαδή, γιατί πάμε να ψάξουμε, ας πούμε, δηλαδή, ότι δημιουργείται ένα θέμα ξαφνικά. Γιατί να μιλήσει, ας πούμε. Γιατί ξαφνικά έχουμε πρώτες δηλώσεις ότι δεν με ενδιέφερε, δεν είδα την πρεμιέρα και ξαφνικά τώρα τελικά με ενδιέφερε. Τώρα που το θυμήθηκα. Σε μία βόλτα ένα διαλυματάκι κάπως με πήρε ο πόνος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και να σου πω κάτι. Όταν είσαι λίγο 3 χρόνια κάπου, δεν μπορεί να μην κρατάς με κάποιον επαφές. Μου κάνει πολύ σκληρή επαγγελματία αυτό. Μου κάνει, δεν ξέρω, εγώ τι το βλέπω. Δεν μπορεί να μην κρατάς με κάποιον σχέση. Τι είναι αυτό το δελτίο τύπου να μιλήσει, Μακρυπούλια. Πάμε. Το δελτίο τύπου. Έλα, σου πρέπει να μιλήσει. Γελάτε, βλέπω. Απλά αυτό το οποίο είπε μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό και αυτό που λέει ο Λιάγκα είναι επίση φυσιολογικό. Δηλαδή, άμα φύγει από μια εκπομπή, θα μιλά σόνι και καλά με όλου μετά πριν. Αλλά δηλαδή, φε ότι του χρόνου δεν είμαστε μαζί με τα παιδιά. Εσύ ξέρει όταν είναι πολιτή. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι τώρα. Δεν μπορεί να κρυθεί η φιλία για μένα. Γιατί τώρα περνάμε ωραία. Έχω τη δουλίτσα μου, βολεύομαι μαζί σα. Και όταν κάνει εκπομπή με κάποιου ανθρώπου, μοιραία, επειδή είναι και η παρέα σου. Δηλαδή τώρα εγώ με ποιον να πάω στο το βράδυ. Θα πάω εγώ εκεί πέρα. Μετά πάμε να δούμε το Μουτσινά. Θα πάω μαζί. Ναι, να σου πω κάτι. Γίνεται και παρέα όταν κάνει εκπομπή. Αν δεν κολλά με κάποιον. Εκτό αν δεν το χωρίζει καθόλου τον άλλο. Θα σα πω όμω κάτι. Τυχαίνει να είσαι σε μια δουλειά, να μην κάνει παρέα με κάποιον τόσο και όταν φεύγει ή φεύγει. Ναι, βέβαια παίζει αυτό. Εξαρτάται. Καλά, αυτό είναι ανομαλία. Συγγνώμη, τώρα μόνο εσύ μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι, γιατί. Συγγνώμη, δηλαδή δεν κάνει παρέα όταν κάνει εκπομπή. Και κάνει παρέα όταν δεν κάνει. Μπορεί μετά να ανακαλύψει τι σα ενώνει. Ίσως τον έρωτα. Δηλαδή είναι αυτό που λέει. Όταν χάσει κάτι, είναι αυτό που σου λέει. Να μην ανοίγει όλε τι πτυχέ του εαυτού σου στο εργασιακό περιβάλλον. Μα δεν τρέπεται λίγο γυναίκα, μάζεψε την ελίγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αυτό. Δεν τη βλέπει. Παιδιά δεν τη βλέπει. Θα πει ότι. Θε να το κατάλαβε. Τι λέγαμε να κάνουμε και η Όλγα. Η πίτσε στην δική παρέμβαση. Χθε ήταν ράφλε και σήμερα τσακίρι. Καλά δεν έκανε αλλαγή φίλου. Ούτε λάθο. Πρέπει σίγουρα. Καλά, εσύ γιατί δεν ψάξω. Καλά, πολύ ζήλια. Εσύ δεν έκανε κάποια στιγμή που θα πα να κάνει τα δίκτυα μάτια να σε κράξει. Όχι, όχι. Δεν κράζει, είναι πολύ ωραία. Γιώργο, είχατε σπάσει. Γιατί να το πει όμω, δηλαδή, συγγνώμη, είναι κάτι. Εγώ θα τη στηρίξω. Σου έδωσε και λεφτά εσύ. Έδωσε λεφτά για αυτό. Στα μπουζούκα πάω τζάμπα. Αλλού δεν έχω βρει άκρη. Κάνα
είναι που κάθεσαι και δεν ότι έχει κάνει μπόξ το μπότοξ. Γιώργο μου, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν πειράζει, υπάρχει Θεό. Εγώ είμαι στην Ελλάδα. Γιατί δεν πειράζει. Δηλαδή, δίνει συνέντευξη την Κυριακή. Δεν λε τίποτα για του συνεργάτε εδώ. Και βγαίνει σήμερα για του ανθρώπου που κάνει μπότοξ. Τώρα μην τρελαθούμε, είναι κακό αν μια γυναίκα κάνει μπότοξ. Άμα δεν θέλει να το πει, ναι, κακό είναι. Γιατί Γιώργο δεν θα σκέψω τίποτα, απλά δεν μπορώ να σηκώσω. Πάμε παρακάτω.